Επιστρέψαμε καλή πάμε. Επιτυχία στο Φίβο το Λιβωριά. Θα πάμε και σε στο Άλσος και για το Φίβο. Αλλά πιο δίπλα. Αλλά δίπλα είναι εκεί το στο πεδίο του Άρεως. Τι ωραίο όνομα. Γουφ Φέστιβαλ. Γουφ. Καλώς ήρθατε. Διπλό το γουφ. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Είναι η Κατερίνα Κουρούκλη και η Χρυσούλα Χασάπη που είναι εκπαιδεύτρια σκύλων. Εσύ είσαι διοργανώτρια του φεστιβάλ. Συνδιοργανώτρια, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Του γουφ φεστιβάλ. Γουφ. Και να προ... και την φίλη μας. Πώς τη λένε? Μάφιν. Είναι η Μάφιν. Μάφιν. Από το Μάφιν. Από το Μάφιν, το γιατί είναι πάρα πολύ γλυκιά. Μάφιν. Και μπορεί να μας κάνει και αυτή η γουφ. Έχεις ένα βλέμμα πανάθεμά. Μπράβο. Αυτό. Να σου πω να τη δώσει εκείνη τη συνέντευξη να σα πει για τον γκουφ, να τα πει όλα για να τελειώνουμε. Λοιπόν, για πείτε μας λοιπόν αυτό το φεστιβάλ, γιατί να έρθει κάποιο στο Άλσος. Και πότε και ποιες ώρες να έρθει. Γιατί να μην έρθει, εγώ θα πω. Ναι, σωστό. Γιατί να έρθει. Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο, μια τεράστια γιορτή για τη φιλοζωία. Το όνειρο και ο στόχος αυτού του φεστιβάλ ήταν πάντα ότι θέλουμε να εκπαιδεύσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα υπέροχα πλάσματα, μέσω όμως της διασκέδασης. Τις βαρετές ομιλίες και όλα αυτά. Ναι. Οπότε έχουμε πάρα πολλές δράσεις, πάρα πολλά παιχνίδια. Ναι. Θέλουμε να έρθουν παιδιά, γιατί από εκεί ξεκινάμε. Τη δράση και, και επίσης μπορώ και να υιοθετήσω ένα σκυλάκι στο... Θα υπάρχουν γύρω στα 8 φιλοζωικά σωματεία. Α, θα μπορώ και γι' αυτό. Το γου φιλοξενεί, είναι η δεύτερη χρονιά που το κάνουμε καταρχάς. Και φέτος να πω ότι το κάνουμε... Μας έκανε το πρώτο θέμα πρόταση γάμου και το petmu.gr, οπότε θα το κάνουμε μαζί. Ωραία, είναι γου festival το petmu.gr. Οπότε... Αλλά όχι μόνο να υιοθετήσει και να περάσει καλά, σωστά. Ναι, για πες, υπάρχει ένα κομμάτι που θα έρθουν 8 φιλοζωικά σωματεία που τους στηρίζουμε με τα μπαζάρ τους. Θα έχουν σκύλους για υιοθεσία. Να πω ότι θα έχουν σκύλους για την πρώτη γνωριμία, έτσι. Γιατί δεν το παίρνουν. Εντάξει, μετά περνάει από μια διαδικασία. Είδε σε μένα να πάει. Θα έχουμε επιδείξεις. Και εδώ είναι και η. Μπαίνει και η Χρυσούλα. Σε μυρίζει. Πάει το νερό. Έχεις κάτι στις τσέπες. Τι όχι. Πηγαίνει στις τσέπες. Την έχεις μαθήσει. Δεν έχω αγάπη. Δεν έχει κάτι στις τσέπες. Θέλει φαγατό. Έλα, συνέχισε. Συγγνώμη. Λοιπόν, θα έχουμε πάρα πολλές θεματικές επιδείξεις. Λοιπόν, agility. Ναι. Θα έχουμε το. Θα είναι η σκύλη τη έρευνα και διάσωση. Θανάση μακρύς από το χαμόγελο του παιδιού που είναι η Μάφιν και η Χρυσούλα. Α, παιδιά, είναι υπέροχο το σκύλι σας αυτό. Συγγνώμη, συγγνώμη. Παρακαλώ, τίποτα. Μα γι' αυτό τη φέραμε. Ναι, ναι. Θα έχουμε φρίσμπι. Ναι. Θα έχουμε σκύλους που κάνουν τρίκς. Θα έχουμε σχολές σκύλων οδηγών τυφλών που θα δείξουν πώς εκπαιδεύουν τους σκύλους και πώς πρέπει να φερόμαστε αν δούμε έναν άνθρωπο με τυφλό με σκύλο. Που υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Θα έχουμε ο Ερυθρός Σταυρός, θα κάνει μια πάρα πολύ ωραία επίδειξη πρώτων βοηθειών και κάρπα. Σε σκύλους. Κάρπα. Άντε. Ούγες. Ναι. Έχω πάψει να σε προσέχω, είναι και πολύ ώρα. Το έχουμε καταλάβει, αλλά συγκεντρώ. Εσύ με εμένα σχολείς. Εγώ δεν έχω ακουστεί, λες. Γιατί όσοι έχουν σκύλο γνωρίζουν ότι ό,τι είναι να πάθει ο σκύλος θα το πάθει. Είτε Κυριακή, είτε στις αργίες, είτε αργά το βράδυ. Είναι δηλαδή τάμα. Οπότε πρέπει να ξέρεις και πέντε πράγματα, βέβαια. Πρέπει λοιπόν να ξέρεις πέντε πράγματα για να μέχρι να πας στον κτηνίατρο. Και ευχαριστούμε και τον Ερυθρό Σταυρό γι' αυτό. Θα έχουμε, καταρχήν θα έχουμε καταπληκτικά παιχνίδια. Μόνο δύο θα σου περιγράψω. Το ένα είναι τα μουσικά χαλάκια. Ναι. Πώς παίζαμε μουσικές καρέκλες, μικρή. Μπράβο. Αυτό το παίζουμε με χαλάκια. Ναι. Βάζουμε λοιπόν τα χαλάκια μέσα στο μεγάλο στίβο. Μπαίνουν τα ζευγάρια άνθρωπο-σκύλος. Παίζει η μουσική, σταματάει η μουσική. Και πρέπει να τρέξεις να προλάβεις να καπαρώσεις ένα χαλάκι μαζί με το σκύλο σου. Και όποιος μένει χωρίς χαλάκι βγαίνει. Πολλά δώρα. Ναι. Και μετά έχουμε αγώνες δρόμου. Καλά, εντάξει, αυτό νομίζω ότι θα γελάσουμε κι εμείς πάρα πολύ. Έχουμε κάτι τεράστια, είναι τόσα φουσκωτά παπούτσια. Ναι. Τα οποία θα τα φοράνε οι άνθρωποι. Τι πλάσμα είναι αυτό! Τι πλάσμα είναι αυτό! Με το που το φωνάζω. Με το που φωνάζω, Μάθιν. Μπράβο, γάμισε του. Με το φωνάζω. Κάτσε στην αγκαλιά μου, Ρενάτσε. Τέρα, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Αφού θέλει να πάρει σκύλο, γιατί δεν παίρνει σκύλο? Είχα πολλά χρόνια, τώρα δεν μπορώ. Γιατί? Λείπω πολλές ώρες από το σπίτι. Το θέμα είναι να είναι και ο σκύλος. Μα θα τον έχεις μαζί. Να μην ικανοποιήσω εγώ μια ανάγκη προσωπική, να είναι και το σκύλο. Αν τον έχεις μαζί σου, θα είναι πολύ ικανοποιημένος, πίστεψέ με. Αυτό θέλουν οι σκύλοι. Εντάξει. Δεν τους ενδιαφέρουν οι μεγάλοι κύκλοι και όλα αυτά που λέμε. Και τη συντροφιά σου. Θέλουν ναι, τον άνθρωπό του. Παιδιά μου λένε από πάνω να πάρω αυτό. Δεν μπορώ, ανήκει κάπου το σκυλί αυτό. Δεν μπορώ να το πάρω. Αυτό δεν το δίνουμε. Όχι, είναι δικό σας.
Αλλά όποιο πάρει θα στο εκπαιδεύσει Χρυσούλα. Θα βρω όμως εκεί στο τέτοια ναι, σκυλάκια. Θα του λες τέρα και θα κάθεται κάτω. Αυτό είναι τέρα, χώμα, γη. Κατάλαβε. Ναι. Εντάξει, δεν με πήρε. Γάβγισε λίγο μάφιν. Έλα, βρε Θανάση. Πες μας λοιπόν, τα τρέχουν. Λοιπόν, φορά θα κάνουν αγώνες δρόμου με αυτά τα τεράστια φουσκωτά παπούτσια και το σκύλο τους. Καταλαβαίνεις, ναι. Δώστε να καταλάβουν. Εγώ λοιπόν, δεν είχα ποτέ σκύλο. Μάφιν, παιδιά, δεν με κάνετε έτσι. Πώς φαίνεται. Πώς φαίνεται. Ναι, εγώ δεν είχα ποτέ, δεν ξέρω. Θα έχουμε πάρα πολλά εργαστήρια, φτιάξε το κολάρο του σκύλου σου. Θα ζωγραφίσουμε ξύλινες φωλιές για τα πουλιά τα οποία θα τα δωρήσουμε μετά στο πεδίο του Άρεος. Θα έχουμε πολλά φωτομπούθ, μουσική. Τέλεια, από τι ώρες λοιπόν, είναι. Λοιπόν, είναι Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο και Κυριακή ξεκινάει 10:30. Ναι. Τις 10 θα είμαστε μέσα ναι. Μέχρι τις 9:30 το βράδυ. Α, θα είστε πολύ. Άστο, έρχεται και αγκαλιά, κοίτα, κάθεται εδώ, κοίτα το. Έχουμε ένα full πρόγραμμα, το οποίο υπάρχει εγώ φέστιβαλ, το PET μου, υπάρχει ένα microset που έχει γίνει που δείχνει όλο το πρόγραμμα. Είναι δεδομένο, νομίζω θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος να στηρίξουν και τα φιλοζωικά σωματεία, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Ναι. Και τώρα θα πρέπει να, η Χρυσούλα θα κάνει την επίδειξη έρευνας και διάσωσης, που είναι από την ομάδα του Χαμόγελου του Παιδιού, που έχουν σκύλους που βρίσκουν εξαφανισμένα παιδιά. Α, με τι ενδιαφέρον σε κοιτάει όμως, μόλις είπες είναι Χρυσούλα. Μα εκεί που κοιτώταν μετά. Να πω και κάτι άλλο, το ξέχασα. Ναι. Το πιο σημαντικό, όχι το πιο σημαντικό, αρκετά. Θα έχουμε τον Όσκαρ με το χειριστή του, τον αρχιφύλακα Δημήτρη Καλαθά. Είναι ο πιο, τέλος πάντων, φανταστικός σκύλος της αστυνομίας. Mm-hmm. Είναι σκύλος περιπολίας, έχει πάει Frontex, έχει πάει γυρίσει στην Ελλάδα, έχει βρει διάφορα. Και θα είναι με το χειριστή του την Κυριακή το απόγευμα. Μάλιστα. Και θα κάνουν έτσι μια επίδειξη για, για τον Όσκαρ. Να πάτε τέλεια. Λοιπόν, θα περάσετε τέλεια, ναι, γιατί ναι, θα περάσετε. Δεν υπάρχουν πιο αγαπησιακά πλάσματα στον κόσμο. Πρέπει να κάνει ένα τρίκ όμως. Να, έλα, έλα. Έλα, κάνε ένα τρίκ να πάμε στην Κυριακή. Έλα, πάμε, κάνεις ένα. Κάνε κάτι έτσι να κλείσουμε καλά. Ωραίο μαντάκι βέβαια. Όρθια. Μάφιν, έλα Μάφιν εδώ. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε πάλι σε μένα έρχεσαι.